Σαν χτες συμπληρώθηκαν 78 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ. Ίσως ο Ευρωβουλευτής ο Λαγός ή κάθε τέτοιος φασίστας μπορεί να σκεφτεί να εισηγηθεί και να απαγορευτεί και να αναφέρουμε την ίδρυση του ΕΑΜ, γιατί ήταν εγκληματική οργάνωση. Σίγουρα όμως μπορεί αυτός να μην το κάνει, αλλά ο αντικομουνισμός όλο ένα και φουντώνει. Το είδαμε και το προηγούμενο μήνα με την επέτειο των 70 χρόνων από την υποχώρηση των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στις Λαϊκές Δημοκρατίες, όπου ένας τεράστιος συρφετός αλώνιζε στα δίκτυα και στις εφημερίδες για να πανηγυρίζει όχι απλά για την νίκη, αλλά για να επιμένει ότι μια τέτοια προσπάθεια δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ότι ο ένοπλος αγώνας είναι επικίνδυνος για όλους, είναι κακό πράγμα και όλα αυτά. Ένας μάλιστα στεναχωριόταν κιόλας, γιατί κατά τα λεγόμενά του ανάμεσα στις απαγορευμένες λέξεις που προέκυψαν από το 81 και μετά στην Ελλάδα είναι και η λέξη συμμοριτοπόλεμος. Προφανώς εννοεί ότι έχουμε βάλει και λογοκρισία στην εφημερίδα Δημοκρατία και στις εκδόσεις της, που είναι όλες αυτές τις δεκαετίες του 40 και του 50. Όλη αυτή τη μαυρίλα, ότι έχουμε δυνατότητα ένα κομμουνιστικό κόμμα που δεν είναι κόμμα εξουσίας ακόμα, ότι μπορεί και κανονίζει και τέτοια πράγματα, ότι απαγορεύσαμε εμείς αυτές τις εκφράσεις τους. Λες και δεν είναι αυτοί που προωθούν και τον φασισμό και όλη την αντικομουνιστική προπαγάνδα του προηγούμενου αιώνα, 50 χρόνων δηλαδή πριν, που την έχουν ξανά προμετωπίδα. Το είδαμε άλλωστε και με τις αντιδράσεις στον έντυπο, τώρα πρόσφατα από την προηγούμενη εβδομάδα, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που αρχίζαν και γκρινιάζανε για το ότι δεν κατορθώσαν να βάλουν τους Έλληνες ευρωβουλευτές να ποδοπατήσουν την ιστορία αλλά και την προσωπικότητά τους, υπογράφοντας αυτό το έσχος στο Ευρωκοινοβούλιο που βάζει στην ίδια μοίρα τον κομμουνισμό με τον φασισμό και ότι μάλιστα ο κομμουνισμός είναι και υπαίτιος για την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι κι αλλιώς η περίοδος, μάλλον πιο συγκεκριμένα από το 41 ως το 49, απασχολεί πολλούς μαρξιστές, αλλά και αστούς, για διαφορετικούς λόγους βεβαίως. Φαίνεται όμως πως τον αντικομουνισμό τον απασχολεί περισσότερο. Πόσο, αν δείτε τις βιβλιογραφίες του αντικομουνισμού, πόσο ασχοληθήκαν, παραδείγματος χάρη, με προηγούμενες περίοδους, με δεκαετία του 30 ή του 20. Ή με την κατοπινή ιστορία του ΚΚΕ της δεκαετίας του 60 ή της μεταπολίτευσης. Η βιβλιογραφία υπάρχει βέβαια, δεν είναι να την υποτιμήσουμε του αντικομουνισμού, αλλά είναι πολύ λιγότερη. Γιατί δυσκολεύονται κιόλας, τι να σου πούνε, ότι κακώς αγωνιστήκανε για την κατάκτηση του Οχταώρου, για την κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων, κοινωνικής ασφάλισης, με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές που χύσαν και αίμα για αυτό το πράγμα. Οπότε πιο πολύ. Τι να σου πούνε, ότι κακώς αντισταθήκαν στο Μεταξά, ότι βάζανε οι κομμουνιστές ρετσινόλαδο στους φασίστες και βάζανε και χτυπούν και κάνανε φάλαγγα. Δεν μπορούν και τόσο να διαστρέψουν την ιστορία. Άλλωστε, να πας και πιο μπροστά, τι να πούνε, ότι ο Ζαβιτσιάνος ήταν καλός ως πρόεδρος, υπουργός του Βενιζέλου όταν εισηγούνταν το ιδιώνυμο και ήταν κακός μετά που έγινε υπουργός της φασιστικής κυβέρνησης του Μεταξά, ότι έχει πρόβλημα προσωπικότητας και γι' αυτό πήγε με το Μεταξά. Όλα αυτά τα αφήνουν στην πάντα, γιατί η δεκαετία του 40 φοβίζει περισσότερο με τη δυνατότητα που έχει να επαναληφθεί, με την έννοια του εκεί φάνηκε καθαρά η δυνατότητα ο λαός με μαζικό ένοπλο αγώνα, ως κορύφωση ταξικής πάλης όμως και όχι ως δράση κάποιων γκρουπούσκολων της ένοπλης τρομοκρατίας που τους παρουσιάζουν, αυτούς τους βολεύει και τους παρουσιάζουν και σαν ήρωες πολλές φορές στην τηλεόραση, κάτι πασόκους υπουργούς που στα νιάτα τους είχαν και περίστροφο υποτίθεται στο Μάη του 68 και όλα αυτά. Αυτά τους βολεύουν. Αυτό όμως που τους ενοχλεί είναι ακριβώς αυτό, ότι ο λαός με το μαζικό ένοπλο αγώνα,
όχι μόνο αμφισβήτησε, αλλά έδειξε και τη δυνατότητα ανατροπής της αστικής εξουσίας. Και μια τέτοια πιθανότητα επανάληψης πρέπει να σταλεί στο πύρτο εξώτερο. Και αν στην φεουδαρχία και κατά το πέρασμα στον καπιταλισμό η αστική εξουσία, κατά το πέρασμα στην αστική εξουσία, είχαμε εκεί μπροστάριδες του παλιού συστήματος, τους πατριάρχες, τους πάπες, τους χαλίφιδες, ημάμιδες, από όλες τις θρησκείες, ενώ τον ανώτατο κλήρο, να στοχοποιούν την λαϊκή αντίδραση ότι είναι αμαρτία, είναι κατάρα από το Θεό αν ξεσηκωθείς και πρέπει να υποκούσεις τον ελαιό Θεό βασιλιά ή σουλτάνο και όλα αυτά. Τώρα τον ίδιο ρόλο αναλαμβάνουν πολύ περισσότεροι μέσα από τα διάφορα μέσα και με αιχμή είναι οι φορείς του αντικομουνισμού. Αντίδοτο σε αυτό το πράγμα είναι η ανάπτυξη από μεριάς του κόμματος μαζικών αγώνων για τα λαϊκά συμφέροντα και η δημιουργία όλο και πιο γερών δεσμών του ΚΚΕ με τα λαϊκά στρώματα. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια είναι ενταγμένη και η εκλαίκευση και η διαφώτιση των μαζών. Σε αυτή την προσπάθεια ανήκει και η αποκάλυψη των πραγματικών ιστορικών γεγονότων και η ερμηνεία τους με βάση τα ταξικά συμφέροντα των καταπιεσμένων μαζών, πρώτα απ' όλα της εργατικής τάξης. Είναι προφανές ότι στην καπιταλιστική κοινωνία το Κομμουνιστικό Κόμμα και κίνημα έχουν πολύ περιορισμένα μέσα να υπερασπιστούν την ιστορική αλήθεια και ότι η αστική εξουσία με ολόκληρο το κοινωνικό ιδεολογικό επικοδόμημα που διαθέτει μπορεί να ανταποκρίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτή την αποστολή του. Εφόσον όμως έχουμε ταχθεί στον αγώνα για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης, είμαστε, να το πω έτσι, καταδικασμένοι κατά μία έννοια, με πείσμα και σχέδιο να συνεχίζουμε την ιδεολογική αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Παραδείγματος χάρη στο ζήτημα ιστορίας, το ΚΚΕ και μέσα από τα δοκιμιά του ασχολείται πιο αναλυτικά με όλες τις περιόδους της ιστορίας του κινήματος και του κόμματος. Έχουμε προβεί σε πάμπολα, σε μια μεγάλη αρθογραφία, αλλά και ιστορικές εκδόσεις, επανεκδόσεις. Δημιουργούνται μνημεία και αναδεικνύονται ιστορικοί τόποι και γεγονότα σε όλη την Ελλάδα, από τη Φλόρινα μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Γιάρο και την Ικαρία. Αξιοποιούνται όλα αυτά οργανωμένα και με ιστορικούς περιπάτους, με κατασκηνώσεις κλπ. Ακόμα και η ίδρυση του επιμορφωτικού κέντρου Χαρίλαος Φλωράκης με μια έννοια εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια. Κομμάτι της βιβλιοθήκης και του αρχείου έχει να κάνει με την ιστορία του λαϊκού κινήματος. Ιδιαίτερα μάλιστα για την περίοδο που συζητάμε της δεκαετίας 40, στο ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν πάνω από 13.500 ντοκουμέντα. Από εφημερίδες, προκηρύξεις, όλα αυτά. Από αυτά τα 8.200 αφορούν καθαρά την περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Χώρια τα φύλλα του Ριζοσπάστη και της ΚΟΜΕΠ και χώρια βέβαια και οι εκφωνήσεις, οι 16.000, τα 16.000 ντοκουμέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας που μετονομάστηκε μετά σε Ελεύθερη Ελλάδα. Μόνο για την περίοδο, λέω, της ένοπλης σύγκρουσης. Οι 6 διαλέξεις που παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια προσπάθεια εκλαίκευσης των θέσεων του ΚΚΕ για την ιστορία και την επικαιρότητα της ιστορίας του Δημοκρατικού Στρατού. Το αν είναι πετυχημένοι ή όχι θα το κρίνετε εσείς. Θέλουμε δηλαδή και τη γνώμη σας και μετά όσοι τα έχετε δει. Το πείραμα των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων, το είπα ωραία, MOOC, νομίζω ότι άξιζε για να προβληματίσει ως προς την έβρεση και άλλων τρόπων παρέμβασης και διάδοσης μαρξιστικών θέσεων. Χωρίς βέβαια αυτό να υποκαθιστά το βασικό, δηλαδή την άμεση επαφή μας με τις μάζες, τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη, τον κάθε νέο και νέα, αυτή η προσπάθεια φιλοδοξεί να αναπτύξει έναν ευρύτερο προβληματισμό για το τι ακόμα μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα για να βοηθήσουμε τη βασική προσπάθεια που προανέφερα.
Το σίγουρο είναι ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι, υποχρεωμένες να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες στην κατεύθυνση της κατανόησης, της μελέτης και της ανάπτυξης της κοσμοθεωρίας μας και όλων των πτυχών της, όχι τόσο για να απαντάμε περισσότερο στον αντικομμουνισμό, και αυτό χρήσιμο είναι πάρα πολύ, όσο γιατί αυτό αντικειμενικά απαιτείται από τη συνειδητή εμπροστοφυλακή της εργατιάς στον αγώνα που καλείται να δώσει με επιτυχία για να γίνει κατορθωτό η εγκαθίδρυση της προλεταριακής εξουσίας.